του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. Και το Πνεύμα Σου. Πανήγυρη της Παναγίας της Φανερωμένης μας κεντρώνει εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, μπροστά στο υπόλοισμά της, προστρέφουμε για να ζητήσουμε την αισθητεία της, την προστασία της. Ας τις αποθέσουμε εις ανησυχία μας, τα προβλήματά μας, αλλά και τις χαρές μας και τις ελπίδες μας. Εκείνος Μητέρα μας ξέρει να ανταμείψει και να επικυρώσει κάθε χριστιανική προσδοκία. Και για να γίνουμε άξιοι να τελέσουμε αυτή τη Θεία Ευχαριστία, σας θέλω να αναγνωρίσουμε τα αμαρτήματά μας. Ομολογώ. Να προσευχηθείτε για μένα στον Κύριο και Θεό μας. Ο Παντοδύναμος
Oh,
Δίας κόρπης εν τους υπερήφανους και τα σχέδια της καρδιάς τους. Κατέρσε άρχοντες από τους θρόνους και ταπεινούς αλείψωσε. Πλημμύρισε με αγαθά τους θυνασμένους και διώξε τους πλούσιους με άδεια χέρια. Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι η Παναγία
Εκεί στέκεται η Παναγία Αθλώνη, κάτω από το σταυρό, κοντά στον ιό της, γενναιόδορη σύντροφος του πάθους του. Και ο Ιησούς, ο λιτωτής του κόσμου, με τη σταυρική του θυσία, μας δίνει την ελευθερία των παιδιών του Θεού. Μας καθιστά ικανούς και άξιους να ζήσουμε κοντά. Η Παναγία εφανερωμένη, όπως βλέπουμε στο εφώνισμά της, αγκαλιάζει και προστατεύει τους λυτρωμένους, όλους εμάς, ενώ οι σπασμένες αλυσίδες στα πόδια της είναι το σύμβολο της λύτρωσης και της απελευθέρωσής μας από την αμαρτία μέσω του σταυρικού θανάτου του Υιού της. Αδελφοί μου, ο καθένας από εμάς έχει λάβει αυτό το δώρο της λύτρωσης και της απελευθέρωσης από τη σκλαβιά της αμαρτίας και έχουμε αξιωθεί να ζήσουμε κοντά στον Θεό, εφόσον με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ζούμε ως χριστιανοί. Γιατί, αδέλφια μου, είμαι χριστιανός σημαίνει ζω σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Είμαι χριστιανός σημαίνει πιστεύω στον Θεό που αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, ο μοναδικός Σωτήρας του κόσμου, τον οποίο και ακολουθώ ως μαθητής του. Ζω ενεργά την πίστη μαζί με τους αδελφούς μου και πορευόμαστε μαζί ως χριστιανική κοινότητα, ως εκκλησία, μαρτυρώντας την παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο με την χριστιανική αγάπη και ευσυλλαγμένη. Είμαι χριστιανός σημαίνει διατηρώ μια στενή σχέση με τον Ιησού Χριστό, τον οποίο επιδιώκω να γνωρίζω όλο και περισσότερο μέσα από μια πορεία εμβάθυνσης της πίστης. Και η πορεία αυτή περιέχει τη διδασκαλία, την κατήχηση, τη μελέτη, την προσευχή, την κοινωτική ζωή ως μέρος μιας εκκλησιαστικής κοινότητας. Επιλέγω συνειδητά να είμαι χριστιανός και η ζωή μου εμπλέκεται στη ζωή του Θεού Πατέρα, Υιού και Αγίου Πνεύματος, που με θέλει Άγιο και περιμένει από εμένα να μην αρκούμε σε μία μέτρια, συμβαστική και φθηνή ύπαρξη. Οφείλω να κοιτάζω συχνά την αλήθεια του εαυτού μου, να τον αφήνω να κατακλείζεται από τον Κύριο, ώστε σε αυτό να βρίσκω τα ισχυρά κίνητα που θα με οθήσουν να ζω σε όλο το βάθος τα καθήκοντά μου ως χριστιανός. Σε αυτή βέβαια την πορεία δεν λείπουν τα εμπόδια και θα αναφερθώ μόνο σε ένα. Τα μέσα ψυχαγωγίας τα λεγόμενα που κατακλείζουν τη σύγχρονη ζωή μας, που μας οδηγούν στο να διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο μας μονοδιάστατα, χρησιμοποιώντας απεριόριστα τα τεχνολογικά μέσα για να μας προσφέρουν διασκέδαση και ευθύνες απολαύσεις, ενώ αποδυναμώνεται κάθε άλλη προοπτική για μία υγιή πνευματική καλλιέργεια. Μειώνεται η διαθεσιμότητα για ουσιαστική ευαγγελική δράση. Παραμερίζεται το δώρο της φιλίας του Θεού για τον άνθρωπο. Τέλος, εξασθενεί η γοητεία που ασκεί το μήνυμα του Ιησού. Επειδή ο κόσμος μας οδηγεί σε έναν άλλο τρόπο που μας σωθεί να επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στο εαυτό μας, στα εφήμερα, στα περαστικά, στο κυνήγι του ελεύθερου χρόνου, προκειμένου να απολαύσουμε τη ζωή, όπως λέμε. Αδέλφια μου, ας σταθούμε να ακούσουμε τον Ιησού. Ας το επιτρέψουμε να μας αγγίξει με τα λόγια του, να μας προκαλέσει, να μας παροτρύνει σε μια πραγματική χριστιανική ζωή ενάντια στο ρεύμα του κόσμου. Είναι μια ευτυχή συγκυρία που ο συγχρονός εορτασμός της Παναγίας συμβεί με την αρχή μιας νέας ημαντικής χρονιάς. Τώρα που μετά το καλοκαίρι η ζωή όλα αποκτάει πάλι τους κανονικούς ρυθμούς. Και όπως όλοι που ερχόμαστε εδώ
και να αποθέτουμε σε εκείνου τα σχέδιά μας, τις ανησυχίες μας, τα προβλήματά μας, τις χαρές και τις λύπες μας, έτσι και εγώ, ως επίσκοπος της τοπικής εκκλησίας, εμπιστεύομαι σε εκείνου όλους εσάς, που σήμερα σας καλώ σε ένα δυναμικό ξεκίνημα της νέας πνευματικής χρονιάς. Σας προτρέπω να ζείτε την καθημερινότητά σας φανερώντας το πρόσωπο του Ιησού που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή σας και επιτρέποντάς του να την αλλάξει, να τη φωτίσει με το φως της ευσπλαχνίας, της αλήθειας και της χριστιανικής αγάπης. Ας ζητήσουμε τη χάρη να μην διστάζουμε όταν ο Κύριος απαιτεί από εμάς να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Ας ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας να ζούμε στην οικογένεια, στην ενορία, στη μοναστική κοινότητα ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα με υποδειγματικό τρόπο την κοινωτική ζωή, δίνοντας προσοχή στις μικρές καθημερινές λεπτομέρειες που για τους άλλους είναι εμπειρίες της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους. Τέλος, ας αξιοποιήσει ο καθένας και καθεμιά τα χαρίσματα που διαθέτει και ας αποφεληθεί από κάθε ευκαιρία για να ακούσει, να γνωρίσει, να επιμορφωθεί, να γίνει όργανο της αγάπης του Θεού μέσα στον κόσμο. Να έχετε τη βεβαιότητα, αδελφοί μου, ότι η Εκκλησία είναι κοντά σας και ως μητέρα, όπως η Παναγία, που αγαπά και γνωρίζει τα παιδιά της, δεν έχει άλλη αποστολή από το να σας στηρίζει, να σας καθοδηγεί, να είναι δίπλα σας στον αγώνα της χριστιανικής σας ζωής, στην προσπάθειά σας να γνωρίσετε, να αγαπήσετε και να ακολουθήσετε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μοναδικό Σωτήρα του κόσμου. Αμήν. Ας ανανεώσουμε την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό λέγοντας πιστεύω εσένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ήδη ουρανού πάνω σε όλη τη γη, το λιμνωτικό και αντελεκτρονικό μήνυμα του Ευαγγελίου,
ας παραλέσει τον Κύριε. Εισάκουσέ μας, Κύριε. Για να εννοήσουν όσοι μας κυβέρνουν, ότι πρέπει να σέβονται κάθε άνθρωπο, διότι είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, ας παραλέσει τον Κύριε. Εισάκουσέ μας, Κύριε. Για να καταλάβουν όσοι εξασκούν μια οποιαδήποτε εξουσία, ότι οι εξάμενοι είναι πρώτησα παιδιά του Θεού και επομένως άξιοι κάτι σεβασμού, ας παρακαλέσουν τον Κύριο. Εισάκουσέ μας, Κύριε. Για να βρουν οι συλλαγωμένοι την ελευθερία τους, οι εκτοπισμένοι την επιστροφή και οι άδειοι απελπισμένοι το δίκαιο τους, ας παρακαλέσουν τον Κύριο. Εισάκουσέ μας, Κύριε. Για να επιστοποιηθεί η κοινωνία μας πάνω στα ανθρώπινα προβλήματα του σεβασμού των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Εισάκουσέ μας, Κύριε. Θεέ Πατέρα, με το θάνατο του Υιού Σου θέλησες να ξαναδώσεις τον άνθρωπο την πρώτερη αξιοπρέπεια. Μην επιτρέψεις να αντιμετωπίσουν τα παιδιά σου καταστάσεις εξευτελισμού, αντίμωσης και εκπιέσμου, αλλά σε επιδοτήσεις μεταξύ των ανθρώπων πνεύμα αλληλοσεβασμού και αγάπης. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Yeah.
με τη λιτρωτική αποστολή του Υιού σου. Μητέρα στοργικής μου ταπεινή Φάτμη, στάθηκε δίπλα στο σταυρό γενναιόδορη σύντροφο σου στο πάθος. Ανυψωμένη στην ουράνια Ιερουσαλήμ, συνεχίζει το έργο της δίπλα στο βασιλέα της δόξας, ως συνήγορος στην υπηρεσία της σωτηρίας μας. Με μητρική φροντίδα στείλει επάνω στα αδέλφια του Υιού της και με ερμηνά να συντριβούν τα δεσμά κάθε συναδειάς, ώστε να αποκτήσουν την πλήρη ελευθερία σώματος και πνεύματος. Γι' αυτό ενωμένοι με τους αγγέλους και τους αγίους, εξυμνούμε στο πρόσωπο του Χριστού, ελευθερωτή και λυτρωτή, το έργο της ευσπλαχνίας σου και ψάλλουμε αδιάκοπα το πλήρη της δόξης.
και σε ευχαριστούμε, διότι μας αξίωσες να παριστάμεθα ενώπιον σου και να σε υπηρετούμε. Είτε δεχτικά σε παρακαλούμε με την κοινωνία μας στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, το Πνεύμα του Άγιου να μας ενώσει σε ένα σώμα. Ευθυμίσου, Κύριε, την Εκκλησία σου, η οποία απλώνεται σε όλη τη γη, τελειοποίησέ την στην αγάπη μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Επίσκοπό μας Πέτρο και όλο τον κλήρο. Ευθυμίσου επίσης τους αδελφούς μας, οι οποίοι κοιμήθηκαν με την προσδοκία της Αναστάσεως. Και κάθε άνθρωπο ο οποίος απολύτησε, ελπίζοντας την ευσπλαχνία σου, και δέξτε αυτούς στο φόρτο προσώπου. Όλους εμάς σε παρακαλούμε, ελέγξε μας, ώστε για την υπεραγία Θεοδόκο και υπάρχεται Μαρία, προς τιμή και δόξα της οποίας σήμερα την θυσιά της σου προσφέρουμε. Τον Άγιο Ιωσήφ τον Νίστορα, τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, οι οποίοι ανά τους αιώνες σου ήταν ευάρεστοι, να ξεχνούμε να συμμετέχουμε την αιώνια ζωή και εσένα, να εννοούμε και να δοξάζουμε για Χριστό, Χριστό το Υιό σου. Δι' αυτού και μεν αυτού και εν αυτού, εισέ τον Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, εν τη ενότητη του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπακούοντας την εντολή του Σωτήρα μας, να προσευχηθούν όπως ο ίδιος μας δίδαξε και με παρησία να πούμε.
αγάπη Θεού προσέρχεται να εξοργήσετε. Για την φροντίδα και τον καταλυσμό.
θεσμό τον χώρο γύρω από το προσκήνιο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, ξεκινά το καθηγητικό για τα παιδιά του Δημοτικού στο καθηγητικό κέντρο Άγιος Γεώργιος στην Ερμούπολη και στον Άγιο Παύλο στην Κωσιδονία, 11 με 12 το μεσημέρι. Η Πέμπτη γιορτή των Αγίων Κοσμά και των Αγίων των Αναγίων στο προσκύνημα στην Απάνω Μεριά θα τελειώσει στις 6 το απόγευμα η Θεία Λειτουργία. Ενώ η επίσημη παλίκη των Αγίων Αναγίων θα είναι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου με τις Θείες Λειτουργίες που τελεστούν 8.30 και 10.30 το πρωί και η Αρχιεραρχή στις 5.30 το απόγευμα. Μετά την Λειτουργία, το εικόνισμα της Παναγίας της Αλεωμένης θα μεταφερθεί εδώ μπροστά για να μπορέσετε να πλησιάσετε και να προσκυνήσετε. Σας παρακαλώ πολύ παραμείνετε στις θέσεις σας και κάποιους τρόπους θα καθοδηγήσουν με ποιο τρόπο θα γίνει η προσκύνηση ώστε να γίνει μετάξυ σεβασμών και εργά. Χρόνια πολλά θα σας θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Σεβαστό Πατέρα εκπρόσωπο του Συνοδάτου Μητροπολίτη Δωροθέου, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των πολιτικών αρχών, τους βουλευτές μας, τους όλους των πολιτικών αρχών, καθώς και τους εκπροσώπους από τα σώματα ασφαλείας του νησιού μας, που μας τεχνούν την παρουσία τους. Δυστυχώς, ο καιρός μας τα χάρασε, αλλά καταφέραμε, πιστεύω, με ευλάβεια και επίση να καλέσουμε την ευχαριστία σε αυτόν τον μικρό ναό παρά το μεγάλο πλήθος που συγκεντρώνεται. Ευχόμαστε του χρόνου να έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες. Έχουμε η Παναγία να είναι πάντα η ουράνια μητέρα μας που μας εισακούει και μας στηρίζει στη ζωή μας. Βοήθειά σας και του χρόνου. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Βοήθειά μας στο όνομα του Κυρίου. Ο οποίος έφτασε τον ουρανό και τη γη. Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο. Από τώρα και πάντοτε. Ήθε να σας ευλογήσει ο παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Πορεύεστε στην ειρήνη του Κυρίου. Ευχαριστούμε.